αν καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καταστρέφει η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Σήμερα τιμούμε, είναι μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών. Στις 9 Μαΐου 1945, που ο κόκκινος στρατός και οι λαοί συνέδριψαν το τέρας του ναζισμού. Και επίσης σήμερα τιμούμε και τα γεγονότα του Μάη του 1936. Να κάνουμε και ένα σύντομο χαιρετισμό. Συνάδελφοι, το βράδυ της 9ης Μαΐου του 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έδωσε διαταγή ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και μοίρα του στόλου να καταπλέψει στο λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση των εργατών που βρισκόταν σε απεργία. Ταυτόχρονα προέβησε δηλώσεις ότι η κυβέρνηση δεν θα εμποδίσει το δικαίωμα της απεργίας από εκείνους οι οποίοι το έχουν, αλλά δεν θα επιτρέψει διατάραξη της τάξης. Όσοι το επιχειρήσουν θα συναντήσουν το κράτος του νόμου. Αυτά έλεγε ο Ιωάννης Μεταξάς. Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς, αλλά και τι σήμαινε το κράτος του νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις μέρες. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Στις 29 Απριλίου 1936, 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων το 70% γυναίκες, κατεβαίνουν σε απεργία. Την ίδια μέρα ξεσπάει η απεργία στο Βόλο και τις Σέρες. Πολύ γρήγορα η απεργία επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 7 Μαΐου το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί σε 24 ώρα απεργία συμπαράστασης για τις 8 Μαΐου, όπου οι απεργοί δέχτηκαν πυροβολισμούς από την αστυνομία με τραυματισμούς απεργών, όπου στη συνέχεια έστησαν οδροφάγματα και την ίδια ώρα κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες για να βοηθήσει τους εργάτες. Στις 9 Μαΐου η απεργία έχει γενικευτεί. Οι απεργοί φτάνουν στους 25.000. Οι έμποροι και οι επαγγελματίες έκλεισαν τα καταστήματά τους. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο τσαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός απεργός. Ήταν ο αυτοκινητής Τάσος Τούσης. Στη συνέχεια υπήρξαν και άλλοι νεκροί και τραυματίες, αλλά αντί να κάψουν τη λαϊκή αντίσταση, κυθαριεύουν. Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί. Ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού. Το βράδυ της 9ης προς 10 Μάη, ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι πραγματική εξουσία στην πόλη. Συνάδελφοι, η μέγιστη τιμή για τον Μάη του 1936 είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια στον εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, όπου ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της Ευρωατλαντικής Διεύρυνσης από τη μία πλευρά και από την άλλη τη στρατηγική της καπιταλιστικής Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέδια σε βάρος των λαών. Είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι η καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης Ρωσίας, αλλά και η καταδίκη των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης που πυροδοτούν τον πόλεμο. Είναι ο αγώνας ενάντια στις υπερανιστικές συμμαχίες όπου είναι στρατευμένη η αστική τάξη της χώρας μας και οι κυβερνήσεις της. Είναι η γνήσια ανθρωπινή λαϊκή αλληλεγγύη που μπορεί να εκφραστεί με κάθε τρόπο. Είναι η εναντίωση και απομόνωση της δράσης των εθνικιστών φασιστών ομάδων που σπέρνουν το μίσος. Είναι ο αγώνας ενάντια στην ακρίβεια και τη φορολογία, όπου πάνε να μας πείσουν ότι για την ακρίβεια φταίει μόνο ο πόλεμος. Λες και πριν τον πόλεμο όλα ήταν φθηνά. Με τη βενζίνη στο 1,8 ευρώ το λίτρο, τότε και το ηλεκτρικό ρεύμα να έχει πάει στο Θεό, λόγω πράσινης ανάπτυξης, όπως θέλουν να τη λένε. Είναι ο αγώνας για αυξήσεις των μισθών, για συλλογικές συμβάσεις σε όλους τους κλάδους. Και έχουμε σήμερα τέτοια παραδείγματα, όπως ο παλικαρίσιος αγώνας των εργαζομένων της Κόσκο, όπου παλεύουν για σύμβαση εργασίας, όπου τα έχουν βάλει με θεούς και δαίμονες. Είναι ο αγώνας των οικοδόμων, με υπογραφή κλαδικής σύμβασης μετά από 14 χρόνια, με αυξήσεις έως και 40%. Συνάδελφοι, καλούμε από αυτό το βήμα του λαού της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχει μαζικά στο συλλαλητήριο που καλεί η ΕΔΙΕΦ και τα σωματεία
στις 7 η ώρα στο Άκαμα Βενιζέλου την 5η στις 12 Μάη ενάντια στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, που είναι μια συμφωνία επικίνδυνη που θα μας εμπλέξει περισσότερο στον πόλεμο. Εμείς το λέμε καθαρά. Στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα.